Καλησπέρα σας, κύριε Σαντίδη. Γεια σας. Και χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας καλά, κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα που γενεθλιάζει. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Αν και ο Ζάχος μου βάλε τραγουδάκι το πρωί, αλλά εντάξει, δέχομαι και τις ευχές χωρίς τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι σε έβαλε? Είναι γλυκούλης αυτός, αυτά τα κάνει. Είναι μορφή, ναι, ναι. Είναι μορφή ο άνθρωπος, άστο, είναι μορφή. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι πολύ καλός, λοιπόν... για γαμπρός δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό δεν τον έχει πάρει καμία. Είναι ό,τι καλύτερο, συλλογό, για γαμπρός. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ καλός γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων. Πηγαίνουμε να δούμε την όμορφη Σλοβενία, κύριε Φιντά. Α, πολύ όμορφη η Σλοβενία. Γιατί τόσες μέρες στην Αυστρία, είπαμε να δούμε και μια άλλη χώρα. Οπότε σήμερα είμαστε καθοδόν για την Σλοβενία. Για το παιχνίδι του Άρη, σε 6.30 ώρα θυμίζω, κόντρα στον Άρη Λεμεσού. Μια επίσης ενδιαφέρουσα ομάδα, νομίζω παίζουν και αυτοί οι Conference League. Είναι και αυτοί στο στάδιο της, το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Έχουν και αυτοί αρκετές μεταγραφές στο ρόστερ τους σε σχέση με την περσινή σεζόν. Θα είναι ένα ωραίο πιστεύω παιχνίδι. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να δούμε και λίγο παραπάνω τον Gray, λίγο παραπάνω τον Diop. Τώρα αν θα είναι το 3-5-2 ή κάποιο άλλο σύστημα θα το δούμε στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι ο Μπούργος γενικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε αρκετά συστήματα. Γιατί αρέσκεται στο να αλλάζει τα συστήματα, να παίζει και με 4-4-2 και με 3-5-2. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αν αυτό το 2 δίπλα στον Gray είναι ο Σάντι Μίνα, τότε οι προσδοκίες από την επιθετική γραμμή του Άρη θα είναι πάρα 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 πολύ μεγάλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για την ποδοσφαιρική του αξία, ότι πραγματικά αν δεν είχε αυτές τις δικαστικές περιπέτειες, αν θα έμπαινε καν τη σκέψη να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σε εξέλιξη το όλο θέμα. Υπάρχει συμφωνία του Άρη με την Δέλτα, δεν υπάρχει ακόμα το ναι από τον ποδοσφαιριστή για την μετακίνησή του στην Ελλάδα και περιμένουμε να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η εξέλιξη για ένα θέμα βέβαια που, όπως έλεγα και χθες από την πρώτη στιγμή, έχει αυτό το σύννεφο της καταδίκης του για σεξουαλική παρενόχληση για μια υπόθεση που κρατάει από το 2017. Ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες δίωξής του στα τέλη του 19 προς το 20 και υπάρχει σε πρώτο βαθμό καταδίκη του για 4 χρόνια με αναστολή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι θύμα πλεκτάνης, ότι δεν έκανε τίποτα κτλ. Η κοπέλα βέβαια λέει άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι ένα σύννεφο πάνω από την επικείμενη μεταγραφή, γιατί διαφορετικά αν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο τότε θα μιλούσαμε για την βόμβα της βόμβας, ο βόμβα και όλα τα υπόλοιπα. Αγωνιστικά νομίζω, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο άνθρωπος είναι παικτάρα, είναι απίστευτος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Επειδή κυκλοφορούν και διάφορα άλλα ονόματα για την θέση, οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υφίσταται θέμα είτε του Νιάνγκ είτε του Ντιέγκο Κώστα που συζητούσαμε και χθες, είτε κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή. Βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητιέται αν ο Άρης θα πάρει το Σάντι Μίνα και να υπάρχουν φίλοι του Άρη που να λένε περίμενα κάτι καλύτερο, ο Καβάνι δεν έρχεται, εγώ ήθελα τον Ντιέγκο Κώστα. Εντάξει, λίγο να προσγειωθούμε ρε παιδιά, λίγο να πάμε σε μια διαδικασία λογικής και ρεαλισμού. Ναι. Είστε τώρα εδώ η κυρία, μας λέει ότι ζεσταίνεται εδώ η κυρία. Τάσο, πες ότι μιλάω στο ραδιόφωνο να μην φωνάζει λίγο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είσαι ακριβώς δίπλα μου και φωνάζει. Λοιπόν, you are famous in Greece now, you are famous in Greece, libero. Να την δώσω να μιλήσετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ένα σημαντικό θέμα. Και από εκεί και έπειτα βέβαια θα είπε και νωρίτερα ο Νίκος για την άφιξη του Άγγλου ποδοσφαιριστή με το επίθετο αυτό που δεν θυμάμαι καν να το πω, θα το λέω Μόζες εγώ για να είμαι μέσα στην υπόθεση. Είναι μία ακόμα μεταγραφική κίνηση που
με βάση το βιογραφικό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει κουτί στο 3-5-2, έτσι, back half με κυρίως επιθετικές ικανότητες, με δύο πόδια, ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι θα διεκδικήσει από τον Μπακατά τη θέση του βασικού και θα μπορεί να προσαρμόσει τα πλάνα του βέβαια ο Μπούργος ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει, να πετύχει κάθε φορά. Και άλλες κινήσεις θα γίνουν και το ΧΑΦ περιμένουμε. Περιμένουμε να τελειώσει και το θέμα του Καμάτσο, ο οποίος είναι από μέρα σε μέρα βέβαια, έχει κουράσει όλη η υπόθεση, όχι έρχεται σήμερα, όχι ήρθε αύριο, όχι έρχεται το βράδυ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα έρθει όντως. Και βέβαια σήμερα περιμένουμε να τελειώσει και το θέμα του Μπεναλουάν, της ανανέωσης του Μπεναλουάν. Θα κλείσει μία ακόμα θέση στα στόπερ. Νομίζω από εκεί και έπειτα, επειδή όντως ο Μπούργος έχει δείξει μεγάλη αγάπη προς τους μικρούς, ότι θα δοθεί ευκαιρία στο ρόστερ, ουσιαστική ευκαιρία στο ρόστερ, και στον Τανούλη και στον Χρυσόπουλο. Και από εκεί και έπειτα, επαναλαμβάνω, θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του ΦΟΡ, αν θα είναι ο Μίνα ή κάποιος άλλος, και περιμένουμε έναν παίκτη επίσης από το πάνω ράφι, αυτό λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ, στις θέσεις των ΧΑΦ. Εκτός δηλαδή από τον Ντουκουρέ, τον Διόπ και τον Νταμπό, να υπάρξει και μία ακόμα κίνηση εκεί. Τώρα, αν θα είναι οκτάρι ή αν θα είναι οκταροδεκάρι. Γιατί αν ένα τέτοιο παίκτη στο στυλ του δεκαριού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας. Αυτό το ρόλο, ας πούμε, στα παιχνίδια το πήρε μία ο Ματέο, μία ο Ιτούρμπε. Είναι από το υπάρχον ρόστερ αυτοί που χρησιμοποιούνται. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρξει μία κίνηση εκεί, γιατί αν παίζεις ένα 4-2-3-1 ή ένα 4-3-3, ταιριάζει πιο πολύ ένας παίκτης επιτελικός με ικανότητες να προωθεί το παιχνίδι. Και αν έχεις μπροστά Μίνα και Γκρέι, αντιλαμβάνεσαι ότι ένας παίκτης με ικανότητα να περνάει την μπάλα στα φόρμ με τον σωστό τρόπο, τότε θα δημιουργήσει πολλές πιθανότητες για τον Άρη να βρίσκει πιο εύκολα το γκολ. Αυτά όσον αφορά και τα μεταγραφικά, πλέον τα νεότερα στις 18:30 στο παιχνίδι του Άρη με τον Άρη Λεμεσού. Έχω και Μόζες δηλώσει θα τις παίξουμε μόλις ολοκληρώσουμε μαζί. Βεβαίως. Ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ο τίτλος με έπεισε. Αυτό είναι το σημαντικό και είναι και αυτό που συζητήσαμε και οι δυο μας αρκετές φορές σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται στην Αυστρία. Ο παίκτης, μία από τις δηλώσεις του είναι ότι για μένα είναι πιο σημαντική, ότι με έπεισε το φιλόδοξο project του Άρη. Δηλαδή, ναι. Δεν ήταν μόνο δεν έπαιξαν ρόλο μόνο τα λεφτά, που παίζουν σημαντικότατο ρόλο για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά και θα τα παίρνει, θα πληρώνεται κτλ. Αλλά και αυτό που του παρουσιάζει η ομάδα που ενδιαφέρεται για αυτόν. Όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου, έτσι. Με παραστάσεις, με χιλιόμετρα, με πρωταθλήματα σημαντικά. Και όπως εδώ συμπληρωματικά. Βοηθάει το όνομα του Μπούργος πολύ, Γιώργο. Βέβαια. Αυτό το κομμάτι. Βοηθάει το όνομα του Μπούργος. Γιατί κατευθείαν το πρώτο πράγμα που ρωτάει απέξω, ποιος είναι, ποιον έχετε προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, βοηθάει πάρα πολύ. Όταν μάλιστα αυτό συνοδεύεται από διετή, τριετή και τετραετή συμβόλαια, σου δείχνει η ομάδα ότι σε πιστεύω, σε θέλω να είσαι εδώ. Δεν είναι έλα για ένα χρόνο και να φύγεις. Οπότε αυτού του επίπεδου, όπως λες, οι παίκτες και από αυτές τις χώρες, γιατί το να έρθουν από την Αγγλία δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έρχονται, όπως βλέπεις, από την Αγγλία στην Ελλάδα, του επίπεδου του υψηλού, έτσι. Είναι σημαντικό. Εγώ κρατάω αυτό που είπε. Κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης πριν από λίγο, όταν μιλούσαμε την προηγούμενη ώρα, τέλος πάντων, ότι αν αυτές οι μεταγραφές που έκανε ή είναι να κάνει, όπως είναι του Μίνα, ας πούμε, ο Άρης έκανε πριν 3 χρόνια, το νούμερο θα ήταν περίπου στα 50 εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν η αξία και οι μεταγραφές που έχουν κάνει αυτοί οι παίκτες. Το κράτησα αυτό γιατί είναι και η αλήθεια. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πιασάρικο ή φουσκωμένο. Έτσι. Για να τα ακούσει καλά ο Αριανός που είναι συντονισμένος στο Λίμπερο. Είναι η αλήθεια. Έτσι. Και αυτό συμπληρώνεται από την ατάκα του Ντουμπάγιο πριν από λίγο, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα project όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που πείθει αυτούς τους παίχτες. Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Μακάρι βέβαια να μπορέσουν και να προσαρμοστούν, γιατί εντάξει, οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερες, κακά τα ψέματα, και να προσαρμοστούν και να αποδώσουν μέσα στο γήπεδο. Τα βιογραφικά τα έχουν όλοι. Το ζητούμενο είναι να το βγάλουν και μέσα στο γήπεδο. Αν το βγάλουμε στο γήπεδο, τότε το Άρης πάει για μεγάλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα από την εξωτική Σλοβενία που θα βρούμε. Βέβαια. Πολύ, ποια πόλη. Ούτε θυμάμαι.
θυμάμαι πώς τη λένε. Στα σύνορα εκεί, Σλοβενία. Νόμιζα έψε γραμμή. Δεν βάζω καν το GPS εγώ. Το βάζει άλλο συνάδελφο. Εντάξει, οκ. Στα σύνορα Σλοβενία, τέτοιο. Αυστρία. Το φιλικό είναι 6,5 Ελλάδο, έτσι. 6,5, ναι, 6,5. Ωραία. Έγινε, Χρυσανδέ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.